Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, οι πλειοψηφίες των σωματείων των αστικών συγκοινωνιών ελέγχονται από την Πάσκια, τη Δάκια και τις παρατάξεις του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και αν ονομάζονται αυτές. Εύκολα λοιπόν συνάγεται το συμπέρασμα ότι κυριαρχεί ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός με όποια δεινά επιφέρει αυτό για τους μισθούς, τα δικαιώματα και τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων. Επικρατεί ο πολυκερματισμός, ώστε να μπορούν αυτές οι πλειοψηφίες να ελέγχουν και να χειραγωγούν τους εργαζόμενους ανά ομάδες και ειδικότητες μέσω ορισθοντολογικών κυρίως μηχανισμών, ενώ έχουν καταργήσει στην ουσία τις γενικές συνελεύσεις, αφού φοβούνται τις ζωντανές διαδικασίες και την αντιπαράθεση απόψεων, ενώ τρέμουν τις αποφάσεις που μπορεί να πάρουν οι εργαζόμενοι και οι οποίες πιθανόν να είναι προς την αγωνιστική κατεύθυνση, όπως έχει συμβεί άλλωστε πολλές φορές κατά το παρελθόν. Σε ημέρες γενικής πανελλαδικής απεργίας κηρύσσουν 9 στις 10 φορές στάσεις εργασίας. Παρόλα αυτά οι εργαζόμενοι και παρόλο τον αρνητικό σχετισμό δύναμης τους γυρίζουν την πλάτη και πάνω από τους μισούς μετά από παρεμβάσεις και ενημερώσεις της ΔΕΣΟ ΑΣΑ κάνουν 24 ώρια απεργία. Όλα αυτά τα χρόνια έβαλαν πλάτη για να περάσουν όλοι οι αντεργατικοί νόμοι, οι τροπολογίες και διατάξεις που επιδείνωσαν τόσο τους όρους ζωής όσο και τους όρους εργασίας. Συνεισέφεραν με όλες τις δυνάμεις, ώστε να γίνουν πράξη οι τεράστιες μειώσεις μισθών, η κατάργηση δώρων και επιδομάτων, η εντατικοποίηση της εργασίας με όλο και περισσότερα δρομολόγια να οδηγώ, αφού έχουν να γίνουν προσλήψεις από το 2006. Η επιδείνωση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας εργασίας, η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και άλλα πολλά. Για να περιοριστώ μόνο στα τελευταία 1-2 χρόνια, να αναφέρω χαρακτηριστικά ότι η τελευταία σύμβαση στην ΟΣΥ, στις οδικές συγκοινωνίες δηλαδή, είχε λήξει στις 31/12 του 2014. Η νέα σύμβαση στην ΟΣΥ υπογράφηκε το καλοκαίρι του 19 για το 2019 και η οποία όπως καταλαβαίνετε έχει ήδη λήξει έχοντας μετενέργεια μέχρι το Μάρτιο. Τα Προεδρία των Σωματείων αποτελούμενα από τη Δάκη και την Πάσκε που ήρθαν σε συμφωνία με την εργοδοσία υπέγραψαν μια κατάπτυστη κυριολεκτικά σύμβαση βούτυρο στο ψωμί της διοίκησης και της κυβέρνησης που όχι μόνο δεν αμφισβητεί, αλλά ενσωματώνει όλους τους μνημονιακούς νόμους του ενιαίου μισθολογίου μακριά και έξω από τις ανάγκες των εργαζομένων. Η σύμβαση αυτή μονιμοποιεί τη φτωχοποίηση των εργαζομένων, αφού μετά την απώλεια του 45% του μισθού τους και την κατάργηση δώρων και επιδομάτων, δίνει αύξηση 1 ευρώ την ημέρα, χωρίς να κάνει λόγο ούτε για τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, ούτε για το ωράριο, ούτε για την εντατικοποίηση της εργασίας και όλα αυτά χωρίς να πραγματοποιηθεί βέβαια γενική συνέλευση ώστε να πάρουν την έγκριση των εργαζομένων. Όλα αυτά τα χρόνια η ΔΕΣΟ ΑΣΑ και οι επιτροπές του ΠΑΜΕ σε κάθε αμαξοστάσιο είχαν και έχουν συγκεκριμένο διεκδικητικό πλαίσιο που καλύπτει τις ανάγκες των εργαζομένων. Η ΔΕΣΟ άνοιξε τη συζήτηση μέσα στους εργαζόμενους για το τι είδους σύμβαση έχουν ανάγκη, ενημερώνοντας τους εργαζόμενους, πραγματοποιώντας δεκάδες συσκέψεις, περιοδίες σε αμαξοστάσια, σε αφετηρίες, προτάσσοντας το Σύνθημα μπροστά οι δικές μας ανάγκες, επιμένοντας ταυτόχρονα στην αναγκαιότητα της σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης. Το 2018 ήταν χρονιά εξελίξεων για τις αστικές συγκοινωνίες. Στις αρχές του καλοκαιριού η τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ έκλεισε το αμαξοστάσιο του Ελληνικού, το μεγαλύτερο αμαξοστάσιο της ΟΣΥ, γιατί ήταν εντός του φιλέτου της έκτασης που παραχώρησε στο μονοπόλιο προς εκμετάλλευση. Οι κυβερνητικές και εργοδοτικές παρατάξεις, ΔΑΚΕ, ΠΑΣΚΕ, μετά του ΣΥΡΙΖΑ, με τη συμμετοχή, την χαρακτηριστική συμμετοχή της ΕΑΣ, όπως λέγεται η παράταξη αυτής της οδικής συγκοινωνίας και που εδώ ονομάζεται ΑΔΕ, επέδειξαν χαρακτηριστική και συνειδητή αδιαφορία όλο το προηγούμενο διάστημα, ενώ κόφευαν επιδεικτικά στις προτάσεις της ΔΕΣΟ ΑΣΑ για σύγκληση γενικής συνέλευσης και πρόγραμμα αγωνιστικών κινητοποιήσεων. Μόλις 2 μέρες πριν ολοκληρωθεί η μεταφορά λεωφορείων και υλικοτεχνικών μέσων, συγκάλεσαν Γενική Συνέλευση που την είχαν ήδη υπονομεύσει, ώστε να μην υπάρχει απαρτία και να μην πάρθουν αποφάσεις έστω και τελευταία στιγμή. Η ΔΕΣΟ ΑΣΑ μήνες πριν είχε αναλάβει πρωτοβουλίες. Με ανακοινώσεις και πανώ στα αμαξοστάσια είχε ενημερώσει τους εργαζόμενους ενώ οργάνωσε 3 συσκέψεις συγκεντρώσεις στο αμαξοστάσιο του Ελληνικού με τη συμμετοχή εργαζομένων, εκπροσώπων διαφόρων κλάδων και φορέων της Αττικής και κατοίκων της περιοχής.
επέδωσε ψήφισμα στη διοίκηση κατά του κλειδισήματος του αμοστασίου και πρότεινε συγκεκριμένους τρόπους αντίστασης και δράσης με πρωταγωνιστές τους ίδιους εργαζόμενους. Δυστυχώς το αμοστάσιο του ελληνικού έκλεισε χωρίς να δοθεί καμία μάχη με αποκλειστική ευθύνη των εργοδοτικών και κυβερνητικών πλειοψηφιών που κυριαρχούν στα σωματεία των αστικών συγκοινωνιών. Στις 4 Οκτώβριου του 2018 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ νομοθέτησε με τροπολογία την ιδιωτικοποίηση του συγκοινωνιακού έργου της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Σε συντονιστικό που έγινε μεταξύ των σωματείων στην αστική συγκοινωνία και την Ομοσπονδία, την ΟΣΜΕ, ακούστηκαν απόψεις αμίμητου του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, όπως του Προέδρου της Ομοσπονδίας, πρώην Πασόκ και νύχτην ΣΥΡΙΖΑ, που είπε: «Αφήστε να δούμε τον ιδιώτη, μπορεί να είναι και κάποιος καλός». Ή κάποιον άλλον εργατοπατέρων που έλεγαν ότι δεν έχει γίνει ακόμα για κανένα δρομολόγιο από ιδιώτη, αφήστε να δούμε. Για να καταλήξουν όλοι μαζί ότι θέλουν συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό. Η Δάσο Ασάφ ενημέρωσε τον κλάδο, οργάνωσε λίγες μέρες μετά συγκέντρωση διαμαρτυρία στο Υπουργείο Μεταφορών. Αντίστοιχα στις απεργίες που κηρύχθηκαν τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2019 για τον αναπτυξιακό νόμο που έφερε η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, τα προεδρία των σωματείων της ΟΣΥ πήραν απόφαση για 24 ώρες το Σεπτέμβριο, αλλά για στάση εργασίας τον Οκτώβριο. Χωρίς βέβαια για μια ακόμη φορά να συγκαλέσουν ελεύσεις και χωρίς να ενημερώσουν τους εργαζόμενους για το περιεχόμενο του νόμου. Την ευθύνη για ενημέρωση μέσα από συσκέψεις, περιοδίες και μοίρασμα έτυπου υλικού, αλλά και την προσπάθεια επιτυχίας της απεργίας, ανέλαβε και πάλι μόνο η Δάσο Ασάρ. Τα ίδια ακριβώς ισχύουν και για το ασφαλιστικό που καταθέτει η κυβέρνηση τις επόμενες μέρες. Μόνο η ΔΑΣ εδώ και μήνες ενημερώνει τους εργαζόμενους, τους καλεί στα συλλαλητήρια του ΠΑΜΕ. Προσπαθεί να καλλιεργήσει ένα αγωνιστικό πνεύμα ενάντια σε αυτόν τον αντιασφαλιστικό νόμο, ενώ ήδη προετοιμάζει τους εργαζόμενους για τη συμμετοχή τους στην απεργία στις 18 του μήνα. Συναδέλφουσες και συνάδελφοι, δυστυχώς οι ίδιες εργοδοτικές παρατάξεις μαζί με τα παρακλάδια τους είναι αυτές που έχουν την πλειοψηφία και στο εργατικό κέντρο της Αθήνας. Χρησιμοποιούν τις ίδιες πρακτικές και επιβεβαιώνουν κάθε μέρα το ρόλο τους και το σκοπό για τον οποίο υπάρχουν μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα. Να προσπαθούν να περνάνε οι αντεργατικοί νόμοι των αστικών κυβερνήσεων και η εργασιακή ζούγκλα που επιβάλλει μεγαλοεργοδοσία στους εργαζόμενους χωρίς αντίσταση, χωρίς την ανάπτυξη αγωνιστικής δράσης, επιβάλλοντας εργασιακή ειρήνη. Έχοντας αυτό και μόνο αυτό σαν λόγο ύπαρξης, καλλιεργούν μέσα στην εργατική τάξη τον εφησυχασμό, την ειδοπάθεια, τη συσκότηση και τον αποπροσανατολισμό, τη λογική του μικρότερου κακού, τη λογική του ρεαλιστικού. Με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται περίτρανα, συνάδελφοι, ότι και στο συνδικαλιστικό εργατικό κίνημα κυριαρχούν δύο γραμμές. Η μία γραμμή του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού που θέλει το κίνημα καθυλωμένο και αποκλεισμένο. Και η άλλη γραμμή, η γραμμή της ΔΑΣ, ΕΚΑ, του ΠΑΜΕ γενικότερα, που πασχίζει για την αφύπνιση, την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος. Που παλεύει καθημερινά με τους χώρους δουλειάς να βρει το εργατικό κίνημα την περπατησιά του, να προσανατολιστεί σε ταξική κατεύθυνση, να δημιουργήσει και να τονώσει κάθε αγωνιστική αιστεία διεκδίκησης, να σπάσει τη μυρολατρεία, το φόβο και την ενσωμάτωση των εργαζομένων. Συναδέλφουσες και συνάδελφοι, η ΔΑΣΕΚΑ καλεί κάθε έτοιμο σύνεδρο που αγωνιά για ένα εργατικό κέντρο της Αθήνας στήριγμα σε κάθε εργαζόμενο. Για ένα εργατικό κέντρο της Αθήνας δημοκρατικό, ζωντανό, μαζικό. Για ένα ΕΚΑ που να δικαιώνει τον τίτλο του και τον ρόλο του. Δηλαδή εργατικό και όχι εργοδοτικό. Να στηρίξει και να ψηφίσει ΔΑΣ ΕΚΑ, έστω και αν δεν συμφωνήσει όλα με εμάς. Τώρα είναι η ώρα το εργατικό μας κέντρο να διαδραματίσει τον ρόλο που το αρμόζει. Ταξικό, μαχητικό, διεκδικητικό, ώστε να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες αυτών στους οποίους λογοδοτεί, στους εργαζόμενους της Αθήνας. Τώρα είναι η ώρα για δυνατή, πρώτη και αν είναι δυνατόν αυτοδύναμη, ΔΑΣ ΕΚΑ.